Το Ιερό Δέντρο της Ελιάς έχει παράδοση αιώνων στο Δήμο Τρυφυλίας. Ο Δήμος Τρυφυλίας είναι ένας απέραντος ελαιώνας, όπως τα δείτε, 280.000 στρέμματα ελαιώνες, 5 εκατομμύρια τόνοι ελαιόδεντρα, 26.000 τόνοι λάδι, 74 ελαιοτριβία και 26 τυποποιητήρια. Ο Δήμος Τρυφυλίας κάνει προσπάθειες να προωθήσει το προϊόν, ξεκινώντας από πέρυσι με τη συμμετοχή του στο δεύτερο διεθνή διαγωνισμό ελαιολάδου που έγινε στην Κώστα Ναβαρίνο. 295 δείγματα από όλο τον κόσμο και 20 κριτές διεθνείς. Είμαστε περήφανοι που βράβευσαν ελαιόλαδο του τόπου μας. Το χρυσό μετάλλιο με την παραγωγή του φάρμα από τον κύριο Νικολακόπλο της Κυπαρισίας και το βάτσικο που πήρε το αργυρό μετάλλιο, καθώς και της Χριστίνας της Τριμπάκου το Λιά Πρίμιουμ. Φέτος συνεχίζουμε με τη συμμετοχή στο 4ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ελαιολάδου και στη συνέχεια στις 15 Απριλίου έχουμε τον ανώμαλο δρόμο υπό την αιγίδα του Σέγασου Γαργαλιάνου στα μονοπάτια της Ελιάς και το καλοκαίρι 17 και 18 Αυγούστου συνεχίζουμε τις εκδηλώσεις, ένα διήμερο αφιερωμένο στον ελαιόλαδο που θα γίνει υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Πορτογαλίας, καθώς θα ενταχθεί στις προφεστιβαλικές εκδηλώσεις για τους μεσογειακούς πολιτισμούς που θα γίνουν στην Πορτογαλία το Σεπτέμβριο. Η διοργάνωση θα γίνει με τον Μορφωτικό Σύλλογο των Γαργαλιάνων και πολύ πιθανό και άλλους σημαντικούς φορείς με τους οποίους είμαστε σε συζήτηση. Η παραγωγή μας είναι όλη εδώ, μπορείτε να δείτε τα προϊόντα τους, ελιές, λάδι πατέ, ελαιόλαδο. Και συγχρόνως μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις δεν προωθείται μόνο το ελαιόλαδο ως προϊόν, αλλά και η γαστρονομική ταυτότητα του τόπου μας, που μπορεί να αποτελέσει μαζί με την ιστορική και πολιτιστική πορεία του ελαιολάδου ένα ανταγωνιστικό και διατηρήσιμο πλεονέκτημα για το Δήμο Τρυφυλίας. Ο χορευτικό που είδατε στην είσοδο ήταν το δρόμενο της Ελιάς από το Μορφωτικό Σύλλογο της Κυπαρισίας ΜΕΣΚ. Ήταν ένα δρόμενο αφιερωμένο στην Ελιά. Έχουμε κάνει και άλλο ένα δρόμενο αφιερωμένο στο κρασί που θα το δείτε κάποια άλλη στιγμή. Το ΜΕΣΚ είναι ένα σύλλογος με χρόνια παράδοση που ασχολείται με την λαογραφία και συμμετέχει και διοργανώνει μέχρι τώρα, είναι συνδιοργανωτής του Δήμου, το Φεστιβάλ Παράδοσης που γίνεται στο τέλος Αυγούστου κάθε χρόνο στο Δήμο Τρυφυλίας. Παρακαλώ. Yeah.